Καλό μεσημέρι, Στέλιο, καλό μεσημέρι και στο ακροατέ σου. Εντάξει, αυτά σου σημαντικό μέχρι, γιατί όλα είναι σημαντικά, το ξεπερνάμε αυτό. Τι λέει το ρεπορτάζ σας εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα? Μάλιστα, πλέον νομίζω έχουμε ξεπεράσει τη λέξη σημαντικά στα παιχνίδια για όλες τις ομάδες. Είναι αυτό. Είναι κρίσιμα, είναι καθοριστικά, είναι παιχνίδια 6 βαθμών πλέον. Και ένα τέτοιο παιχνίδι έχουμε μπροστά μας απέναντι στην Ομόνια, πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Τον είδαμε και προχθές μέσα στο Τσίρο με τον Απόλλωνα να κερδίζει με ανατροπή μάλιστα. Άρα ξέρουμε τι μας περιμένει. Οφείλουμε να παρουσιαστούμε σοβαροί και έτοιμοι προκειμένου να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε τις δυνατότητες. Παρότι χάσαμε αρκετό έδαφος και μέσα στα play-off είμαστε μόλις με 4 βαθμούς σε 5 αγώνες, είναι στο χέρι μας να επανέλθουμε στην καλή κατάσταση και να συνεχίσουμε στην καλή κατάσταση που βρεθήκαμε τις τελευταίες 2 αγωνιστικές. Παίρνοντας όμως και το ζητούμενο, γιατί προχθές στον αγώνα με τα ΠΟΕΛ δυστυχώς χάσαμε 2 βαθμούς. Στην διάθεση του κ. Νοφίτου Λάρκου επανέρχεται και ο Ηράκλειο Μαϊσουράτσε, ο οποίος ήταν εκτός λόγω καρτών. Χάνει βέβαια τους Ορλάντι και Νούχου για τον ίδιο λόγο. Ενώ να πούμε ότι και στις προπονήσεις ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρωινή προπονήση. Απήχε μόνο ο Ορλάντι, ο οποίος έχει γιώσει και ούτως ή άλλως θα λείπει από το παιχνίδι λόγω της τιμωρίας. Μάλιστα, τα βαθμολογικά δεδομένα γνωστά. Θα γίνει μάχη για την τρίτη θέση που είναι το κυρίως ζητούμενο, γιατί δεν ξέρει κανένας αν η τέταρτη θέση στο τέλος της ημέρας οδηγήσει στην Ευρώπη. Γνωστό επίσης ότι οι άλλοι 4 έχουν και το κύπελλο, ενώ εσείς όχι. Παρουσία κόσμου δεν είναι γνωστό. Τι θα κάνει στο Αντώνης Παπαθόπουλος, θα το γεμίσει? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα μετά τις πρώτες εμφανίσεις με Λάρκου στο Μπάγκο? Ακριβώς σε αυτό θα στεγόμουν και εγώ, Στέλιο, ότι ο κόσμος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι δίπλα στην ομάδα, τη στηρίζει και τη συμπαραστέκεται. Το έκανε και προχθές με το ΑΠΟΕΛ. Περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια στο παιχνίδι με την Ομόνια. Νομίζω ότι υπάρχει διάθεση, υπάρχει ζωηράδα και στην κίνηση των εισιτηρίων. Άρα, ο κόσμος θα βρεθεί στο Αντώνης Παπαδόπουλος και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι δυναμική δίνει στην ανόρθωση για ένα κατάμεστο, ένα γεμάτο Αντώνης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, γενικότερα τώρα, μας ό,τι αφορά στο διοικητικό. Το ρεπορτάζ σας λέει ότι Μαράγκος μάλλον είπε όχι. Τέλος πάντων, δεν βρήκατε εκτελεστικό πρόεδρο. Πού θα κινηθείτε τώρα? Ναι, προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπήρξε κατάληξη στο θέμα με τον Χρήστο Μαράγκο. Υπάρχουν κάποια ονόματα που είναι στο τραπέζι. Γίνονται κάποιες προκαταστικές επαφές και θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα τι θα φέρει. Είναι ένα θέμα το οποίο επίγει. Θέλουμε να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος να αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού πρόεδρου και να ξεκινήσει σιγά σιγά ο προγραμματισμός για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Εντάξει, έτσι αλλιώς δεν μπορεί να ξεκινήσει τώρα άμεσα, ενώ από τη στιγμή που είστε κοντά στους στόχους σας και θα εξαρτηθεί πού θα καταλήξει, δεν είναι λίγο έτσι? Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την φετινή χρονιά, όμως σίγουρα υπάρχουν αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία της ομάδας, με τον σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο, με τον τεχνικό διευθυντή, τα οποία πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν και είναι απαραίτητο να έρθει και ο εκτελεστικός πρόεδρος πρώτα για να ξεκινήσουμε όλα αυτά. Καλή συνέχεια.